Γεια σας και σήμερα. Η συνταγή είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι ανάμεικτος κιμάς, χοντρά μακαρόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή για να τη δείτε βήμα-βήμα. Έχω βράσει το νερό, αλατίζω και βράζω τα μακαρόνια. Επειδή θα τα περάσουμε στο φούρνο, οι οδηγίες λένε 9 λεπτά. Θα τα βράσουμε 5. Τα μακαρόνια έχουν βράσει, πρέπει να κρυώσουμε γρήγορα και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να σταματήσουμε το βρασμό, γιατί αν δεν τα κρυώσουμε τα μακαρόνια θα συνεχίσουν να βράζουν. Τα βάζουμε σε ένα μπολ. Και ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν. Ανακατεύουμε. Να κάνουμε το ραγού. Ελαιόλαδο. Το κρεμμύδι. Εδώ μπαίνει το καρότο. Δίνουμε χρόνο περίπου 3-4 λεπτά στο κάθε υλικό που προσθέτουμε. Το κολοκυθάκι. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει τους σπόρους, είναι μόνο η σάρκα. Ήρθε και η ώρα της μελιτζάνας. Σε αυτό το βήμα θέλω να αλατίσουμε λίγο. Τα υλικά έχουν παντρευτεί μεταξύ τους, έχουν αλλάξει τις γεύσεις και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή. Τη λιαστή ντομάτα. Και τον κιμά. Σοτάρουμε και τον κιμά περίπου για 8-10 λεπτά. Ντομάτα κονκασέ. Το μπελντέ. Το κανελόξυλο και το μπαχάρι. Το ξύσμα πορτοκάλι που θα αρωματίσει ιδιαίτερα το φαγητό σας. 1 γραμμάριο πάπρικα, απαλή, σκόρδος ενυφάδες σε κόκκους. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο αν θέλετε. Και ελάχιστο κίμινο. Και στο τέλος, την πιο ωραία νότα, το φρέσκο βασιλικό. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, και βάζω το φαγητό, χαμηλώνω τη φωτιά και το αφήνω να βράσει περίπου για 10 λεπτά. Τα μακαρόνια εδώ τα έχουμε προετοιμάσει, τα έχουμε κρυώσει. Τι θέλω? Πρέπει να κολλήσουν αυτά. Αλλιώς θα πρέπει να βάλουμε μπεσαμέλα από πάνω. Σπάω 4 αυγά και τα χτυπάω. Και περιχύνω τα μακαρόνια. Ρίχνω και τη μισή παρμεζάνα. Λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Έχω ρίξει τα αυγά, έχω ρίξει λίγη παρμεζάνα μέσα, τη μισή, και προσπαθώ να τα ανακατέψω να μπει παντού τα αυγό για να κολλήσουν τα μακαρόνια. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Έχω ρίξει λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, όπως είδατε. Στρώνω τα μακαρόνια κάτω. Βγάζω το κανελόξυλο και λίγα μπαχαρικά που βρήκα. Πασπραλίζω με λίγη με την υπόλοιπη παρμεζάνα. Είναι έτοιμο. Πάμε να το φουρνίσουμε. Δώστε 7-8 λεπτά και 2 λεπτά στο γκριλ να κρατιναριστεί και το τυρί από πάνω. Λοιπόν, ο χρόνος έχει κυλήσει. Το φαγητό είναι έτοιμο. λίγο ελαιόλαδο και 2 φιλαράκια βασιλικό. Καλή απόλαυση.